Αγαπητοί φίλοι του Pathfinder και του FNL Guide, καλώς ήρθατε στο πρώτο επεισόδιο της νέας σειράς The Bartenders. Μετά τις κουζίνες διάσημων σεφ, η περιέργεια μειωθεί πίσω από τις μπάρες για να γνωρίσω αξιόλογους ανθρώπους που ασχολούνται με την τέχνη του κοκτέιλ. Σήμερα βρίσκομαι στην πλατεία Καρίτσι για να γνωρίσω τον ιδιοκτήτη του bar Gin Joint, τον Δημήτρη Κιάκο. Ελάτε μαζί μου να δούμε τι θα μας φτιάξει. Ξεκινήσανε το 1994, όπου βρέθηκα να δουλεύω σε ένα καφέ, ζαχαροπλαστείο, μπαρ, τότε ήταν λίγο από όλα αυτά τα πράγματα. Και βρέθηκα να δουλεύω σερβιτόρος για να βγάλω το χαρτζιλίκι μου. Ήταν ένα μεγάλο σχολείο, γιατί όταν έχεις περάσει σχεδόν 6 χρόνια δουλεύοντας σερβιτόρος, αντιλαμβάνεσαι λίγο πώς κινούνται τα πράγματα μέσα σε αυτή τη δουλειά. Εντάξει, μετά από αυτό ήρθαν διάφορα μαγαζιά, ήρθαν διάφορα μπαρ. Κάποιους μήνες το καλοκαίρι σε νησιά δουλεύοντας ως μπάρμαν. Το ουσιαστικό σχολείο για μένα ήταν τα τελευταία 2 χρόνια που είχα δουλέψει στο Μπάμπα Ωραμ, που ουσιαστικά ήταν το πρώτο μαγαζί που έφερε αυτή την κουλτούρα εδώ πέρα, δίπλα στον Χρήστο τον Χουσία και στο Θάνο τον Μπρουνάρου, όπου τους παρατηρούσα και έβλεπα πώς εξελίσσουν αυτό το πράγμα. Η φιλοσοφία ξεκινάει από ένα πολύ απλό πράγμα που λέγεται ότι καταρχήν πρέπει να σεβόμαστε τον πελάτη που έρχεται εδώ πέρα. Είναι πολύ σημαντικό το service δηλαδή στον πελάτη. Και αυτό σημαίνει ότι εμείς προσπαθούμε εδώ πέρα από το απλό ποτό, που το θεωρώ πάλι πάρα πολύ σημαντικό, γιατί πριν από τα κοκτέιλ ένας άνθρωπος μπορεί να έρθει να πιει ένα gin tonic εδώ πέρα. Που αυτό σημαίνει τι, ότι καθαρά ποτά δεν το συζητάω, δηλαδή είναι κάτι προφανές, καλός πάγος, κάτι που δεν το ξέρει και πολύ ο κόσμος, ότι ο καλός ο πάγος σημαίνει καθαρό ποτό, δεν διαλύεται, δεν ερώνει, και σημαίνει καθαρό κεφάλι την επόμενη μέρα όσο και να πιεις. Είναι πάρα πολύ σημαντικό πράγμα. Οπότε φροντίζουμε από το απλό gin tonic μέχρι αυτόν που θα θελήσει να πιει ένα καλοφτιαγμένο κοκτέιλ. Και καλοφτιαγμένο κοκτέιλ σημαίνει καλές πρώτες ύλες από μπαχαρικά, από βότανα, από χυμούς φρέσκους και καλά spirits βέβαια. Τι χρησιμοποιούμε δηλαδή εδώ πέρα είναι πάρα πολύ καλό. Υπάρχουν πράγματα τα οποία τα φέρνουμε εμείς απ' έξω, εισάγουμε δηλαδή αλκοόλ από το εξωτερικό από 2 μεγάλες σκάβες και φέρνουμε και πράγματα τα οποία δεν υπάρχουν ουσιαστικά στην Ελλάδα και δεν μπορείς να τα βρεις. Και αυτό μας βοηθάει να μιξάρουμε και να φτιάχνουμε πολύ όμορφα κοκτέιλ. Εντάξει, τα αγαπημένα υλικά είναι πάρα πολλά. Αν μιλήσουμε για πράγματα που έχουμε και εδώ στην Ελλάδα, τα βότανα όπως το φασκόμηλο, το δίκταμο, το χαμομήλι, είναι πράγματα τα οποία είναι πολύ αρωματικά και αν ξέρεις πώς να τα χρησιμοποιήσεις, βγάζουν ένα πολύ καλό αποτέλεσμα. Και από εκεί πέρα μετά είναι το... Είναι το ginger, είναι το lemongrass, όλα τα εσπεριδοειδή, το grapefruit, το κόκκινο, τα ωραία πορτοκάλια, δηλαδή όλα αυτά τα εσπεριδοειδή μας βοηθάνε πάρα πολύ. Έχουμε μπει σε μια διαδικασία το τελευταίο καιρό και παλαιώνουμε σε κάποια βαρέλια κάποια κοκτέιλ. Είναι μια τάση που έχει ξεκινήσει από το εξωτερικό και θέλαμε να δούμε κι εμείς τι γίνεται με αυτό. Οπότε έχουμε βάλει ουσιαστικά δύο κοκτέιλ σε κάποια βαρέλια, τα οποία θα τα αφήσουμε σχεδόν 2 μήνες για να βγάλουμε τα παλαιωμένα κοκτέιλ. Είναι ένα κλασικό Negroni και ένα κλασικό El Presidente. Πιστεύω ότι έχει ενδιαφέρον να δούμε ποιο θα είναι το αποτέλεσμα τελικά. Και από εκεί πέρα μετά προχωράμε ως προς αυτό το θέμα, να παλαιώσουμε και άλλα υλικά και να κάνουμε έτσι διάφορες αλχημίες.
Σήμερα θα κάνουμε μια κλασική συνταγή και θα την κάνουμε με έναν μοντέρνο τρόπο. Θα κάνουμε ένα νεγκρόνι, το οποίο είναι ένα αγαπημένο κλασικό κοκτέιλ, το οποίο αποτελείται από ίσα μέρη, τζιν, γλυκό βερμούτ και καμπάρι, το οποίο θα το κάνουμε μέσα σε ένα, θα το κάνουμε μέσα στο Perlini Shaker. Το Perlini Shaker είναι ένα shaker που έχουμε φέρει απ' έξω, το οποίο ουσιαστικά βάζεις όλα τα υλικά μέσα και σπεριδοειδή, του βάζεις διοξείδιο του άνθρακα, το χτυπάς σαν ένα κοινό shaker και σου βγάζει ένα sparkling cocktail, το οποίο είναι πάρα πολύ ωραίο. Κάτι, εντάξει, αστείο ουσιαστικά ήταν όταν σε μία βάρδια εδώ στο Gin Joint είχα έναν πελάτη ο οποίος έπινε αρκετά, παρήγγελνε, θυμάμαι, και malt whisky και έπινε, πρέπει να είχε πιει 5 με 6 ποτά εκείνο το βράδυ. Καθότανε, κάπνιζε το πούρο του, ήταν πάρα πολύ χαλαρός. Και όταν ήρθε η στιγμή να πληρώσει, ζήτησε το λογαριασμό, του είπα και μου έβγαλε, αν θυμάμαι καλά, 10 εισιτήρια λεωφορείου. Τον κοίταξα με απορία και του λέω, παρακαλώ. Και μου λέει, τι μου λέει, τα εισιτήρια μου λέει, δεν περνάνε, μου λέει. Και εντάξει, αισθάνθηκα μεγάλη αμηχανία. Πήρα τα εισιτήρια και τον ενημέρωσα ότι ναι, οκ, okay, εντάξει, γιατί προφανώς κάποιο πρόβλημα υπήρχε, δεν ήταν, αλλά είναι σίγουρο. Ευγενικά του είπα, οκ, okay, ευχαριστούμε πάρα πολύ και έτσι έληξε εκείνο το βράδυ. Δηλαδή θεωρώ ότι είναι, ξέρεις, μια στιγμή που θέλει και ένα χειρισμό λίγο ειδικό όταν καταλαβαίνεις ότι ο άλλος έρχεται να σε πληρώνει και το εννοεί ότι θα σε πληρώσει με εισιτήρια. Απλά τα παίρνεις και του λες ευγενικά ευχαριστώ πολύ.